Τα βασικά μας προβλήματα πλέον είναι το έχουν ρίξει, το έχουν βρει το τι δικαιολογία, για να μην πω κόλπο, ότι φταίει ο πόλεμος ή φταίει η ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς τα χρήματα παραμένουν ίδια που παίρνει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, είτε λέγεται αγρότης. Ο αγρότης τσιτωνόταν από παλιά, τσιτώνεται και τώρα, διπλάσια μάλιστα, γιατί παλιά το λίπασμα είχε 30 ευρώ, τώρα έχει 60 ευρώ. Όλες αυτές οι αυξήσεις δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά, γιατί εγώ δυστυχώς δεν είμαι, και λέω δυστυχώς εντός εισαγωγικών, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εξαρτούμε από τον αγρότη, από τον πολιτικό, από τον δικηγόρο και από τον καθένα. Αν δεν έχει, δεν θα έχω. Ο μεγάλος εντός εισαγωγικών ταβάτζης είναι η ενέργεια. Ξαφνικά έχουμε ένα μεγαλύτερο κόστος να πληρώσουμε στην ενέργεια και ένα μεγαλύτερο κόστος στην πρώτη ύλη και ένα μεγαλύτερο κόστος από τα ποτήρια, από το οτιδήποτε. Όμως δεν μπορούμε, δεν τολμάμε να αυξήσουμε το προϊόν μας, γιατί ο κόσμος δεν έχει. Μακάρι να παίρνει 2.000 ευρώ καθένας εδώ πέρα και 3 και να τον είχα και εγώ 5 ευρώ τον καφέ και όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Εμείς όσο πουλάγαμε, πουλάμε. Δεν έχει ο κόσμος. Τώρα το ότι όλοι λένε το ίδιο, εντάξει, εγώ την καμπούρα μου κοιτάω. Όλοι λένε το ίδιο, όλοι λένε δεν έχουν, όλοι λένε δεν έχουν. Εντάξει, τους καταλαβαίνω. Και ο αγρότης και ο οποιοσδήποτε. Απλά το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει. Και έχουμε, βλέπω ένα μεγαλύτερο έλεγχο που καλά κάνουνε. Δεν λέω για φορολογικά, δεν μιλάω για εργασιακά. Κοιτάνε να μας βρούνε τον υπάλληλο εκτός ωραρίου, να μας χτυπήσουν στο κεφάλι. Κοιτάνε να μας βρούνε. Δεν συζητάω για ανασφάλιστο, δεν συζητάω να μην κόβουμε αποδείξεις. Όχι, δηλαδή δεν γίνεται να κλέβουμε και τα θέλουμε όλα. Να είμαστε νομότυποι. Όχι νόμιμοι, νομότυποι. Γιατί άμα είμαστε νόμιμοι, δεν θα υπήρχαμε. Θα είχαμε κλείσει. Αν θέλετε να λέμε ψέματα και να λέμε οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνεις τώρα, αν πας με αυτά που λέει το κράτος, δεν επιβιώνεις. Εγώ αν δεν έβαζα τη δικιά μου την εργασία 15-16 ώρες τη μέρα, χαίρο πολύ χαιρόπουλος. Όσοι είχαν μάθει και τον παίζανε αφητικά, ξεγραφτήκαν για την αγορά. Αυτά είναι, δεν θέλω τώρα να σας πιάσω το... Σας είπα, εμείς εξαρτώμαστε εδώ πέρα από τον αγροτικό κλάδο, γιατί εδώ πέρα οι πιο πολλοί είναι αγρότες. Εάν δεν έχει ο αγρότης, δεν θα έχει και ο επαγγελματίας, δεν πουλάει παπούτσια, ρούχα, καφέ και αυτά. Και όσοι λένε ότι έναν καφέ θα τον πιεις, δεν θα τον πιει. Όταν πίνατε 3 καφέδες τη μέρα, 2 καφέδες τη μέρα και τώρα πίνετε 1 καφέ τη μέρα, για μένα είναι 50% μείωση. Γιατί τα νούμερα είναι αυτά που μιλάνε και όχι η αγάπη και... Από εκεί και πέρα, εντάξει, θαύματα δεν γίνονται. Γιατί εγώ θα πω κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν θα γίνω γραφικός. Ρεύμα βγάζαμε από λιγνίτη από αρκετά χρόνια. Ξαφνικά τι έγινε. Η Μεγαλόπολη είπε ότι τώρα θα πουλάμε το λιγνίτη 7 φορές επάνω και θα παίρνουμε και εμείς 7 φορές επάνω το ρεύμα. Είχαμε ολικά τα λίγα πάρκα, το ένα, τα δύο. Τι έγινε ξαφνικά, ακριβώς ο αέρας. Είχαμε υδροηλεκτρικά, το που είμαστε πίσω πολύ σε αυτά. Ξαφνικά τι έγινε. Έγινε ακριβό το νερό. Είχαμε φωτοβολταϊκά, που και εκεί είμαστε πίσω. Ξαφνικά τι έγινε, ακριβώς ο ήλιος. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε λιγότερη πίεση από ό,τι οι άλλοι. Αλλά έτσι είναι τώρα. Τώρα με πρόφαση αυτό δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς. Κανείς δεν μπορεί να κουνηθεί. Αυτά. Εδώ γενικά η αγορά δεν πάει καλά. Δεν σημαίνει επειδή εγώ έχω δουλειά, γιατί έχω δουλειά και ευχαριστώ τον κόσμο, αλλά το θέμα είναι δεν πάει καλά η αγορά. Και όταν δεν πάει καλά η αγορά, θα μαραζώσουν όλοι. Ο δικηγόρος δεν θα επιλέξει το γραφείο του εδώ, ο συμβολιογράφος δεν θα επιλέξει το γραφείο του εδώ, η τράπεζα θα φύγει. Η τράπεζα δεν είχε κόσμο, γι' αυτό έφυγε. Άμα ήταν μαγαζί γωνία, η τράπεζα θα έμενε. Συν το συστημικό όλο αυτό ότι θέλουν να συρρυκνώσουν τα έξοδα. Άμα ήταν μαγαζί γωνία όμως η Μεσίνη, είχαμε καταφέρει με τον ΑΒ λόγο και είχαμε τον κόσμο εδώ, κανείς δεν θα φεύγει. Έχουμε γίνει τώρα, αν θα γίνει και ο νέος ο δρόμος, δεν το συζητάω. Ποιος μπαίνει τώρα
Γιατί τώρα λένε ακούω για ανάπτυξη. Ποιος μπαίνει τώρα στη Μεγαλόπολη για να πάει Αθήνα? Εσείς ήρθατε από την Αθήνα. Μπήκατε στη Μεγαλόπολη? Ούτε για κατούρημα που λέει ο λόγος. Μπήκατε στην Τρίπολη? Ούτε για χαιρετίσματα. Διότι πληρώσαμε. Και θα ξαναπληρώσετε. Δεν είπατε να πληρώσετε. Ναι. Άμα θέλετε να μάθετε τον παλιό. Αυτό. Και εδώ θα πληρώνετε όταν θα γίνει ο δρόμος. Αυτά.